Καλησπέρα φίλοι και φίλες του paopaddu.gr, του Απόστολος Νικολαίδης. Οι προβολείς σβήνουν, ανάβουν όμως για τον Παναθηναϊκό, για το επόμενο παιχνίδι, αυτό κόντρα στη Μαρσέιγ. Και αρχίζω το παιχνίδι κόντρα στη Μαρσέιγ, γιατί η διαδρομή, και μας το έλεγαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού όταν τελείωσε η αναμέτρηση στη Σλοβακία, έξω από το γήπεδο σε πηγαδάκια, η διαδρομή προς το Champions League δεν είναι καθόλου εύκολη. Όπως καθόλου εύκολη δεν ήταν και η Ντνίπρο, μια ομάδα που πολλοί την υποτίμησαν, αλλά μεσοεπιθετικά εμείς είχαμε δει ότι έχει αρκετές δυνατότητες και σήμερα τις έβγαλε και πούλησε ακριβά το τομάρι της. Η διαφορά είναι ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα κρατάει δύο καλά. Το πρώτο καλό είναι ότι πήρε ένα γερό μάθημα, ότι δεν υπάρχουν εύκολα αντίπαλοι και ότι πρέπει να κατεβάσει το μπίχι και να δουλέψει πολύ περισσότερο για την πολύ ποιοτική Μαρσέιγ. Είναι κακό το διάστημα το χρονικό που έχει αγωνιστικά, αλλά καλό το γεγονός αυτό, ότι χτυπάει καμπανάκι. Το δεύτερο είναι ότι ο Παναθηναϊκός επί της ουσίας, αν και με άγχος, πήρε την ουσία, την πρόκριση. Μπήκε στο μήλους, δίνει προοπτική στο ευρωπαϊκό του όραμα, μπαίνουν χρήματα στο ταμείο και γενικότερα είναι μια ομάδα που δείχνει ότι μπορεί να προχωρήσει πολύ περισσότερο. Μισό λεπτό. Συνεχίζουμε. Αυτό που θέλω να πω για το σημερινό παιχνίδι είναι ότι ο Παναθηναϊκός είχε δύο προβλήματα. Το πρώτο ότι είχε παίκτες ανέτοιμους, όπως είχε πει ο coach, το είχε ρωτήσει και ο συνάδελφος του Σουχλέρης στη συνέντευξη τύπου. Είναι ανέτοιμοι κάποιοι παίκτες, όπως ο Βιλένα. Τον είδαμε τον Βιλένα να μην είναι έτοιμος να δημιουργεί μια τρύπα στο κέντρο, να γίνεται αλλαγή τελικά. Όπως και ο Γετβάη ακόμα δεν έχει δέσει, είναι λογικό. Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι για τον Παναθηναϊκό, εκτός από ανέτοιμους παίκτες και την ανετοιμότητα της εποχής, είναι ότι δεν έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις. Και αυτό πλήρωσε. Το άγχος δηλαδή, που το 1-0 τον χαλάρωσε, ακριβώς επειδή δεν είναι ψημένος σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το άγχος που έφερε η ισοφάριση και έκανε την Νίμπρο να πουλήσει ακριβά το μάρι της. Το Παναθηναϊκό που τα έχασε για λίγο, αλλά το Παναθηναϊκό που έχει παίκτες με ποιότητα να βάλουν την πινελιά όπως ο Τζούρισιτς, παίκτες όπως ο Σπόρα που έχουμε πει, εγώ έχω ποντάρει ή θα εκτεθώ ή όχι. Θα βάλει 20 γκολ φέτος, τα 3 τα έχει βάλει ήδη, γιατί φέτος θα τον ταΐζουν πολύ πολύ περισσότερο και θα είναι άλλος παίκτης, είναι ο παίκτης που θέλει αυτό το τάισμα για να κάνει διαφορά. Όπως και ο Ιωαννίδης είναι ένα πιο ανεξάρτητος ποδοσφαιριστής μπροστά. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός τέλος καλό, όλα καλά. Κρατάει τα καλά, κρατάει και τα κακά για να τα κάνει καλά. Πηγαίνει στη Μαρσέιγ σε μια μετοπική σε πολύ δύσκολο επίπεδο πλέον, αλλά χωρίς άγχος, έχοντας στο τσεπάκι τα έσοδα του Europa League της συμμετοχής στους ομίλους. Ένα Παναθηναϊκό που σήμερα κατά διαστήματα έπαιξε καλό ποδόσφαιρο, έχει πλέον πολύ περισσότερο βάθος, έχει τις μονάδες και δεν είναι μόνο ο Τζούρισιτς. Περιμένουν να ανέβουν και άλλοι παίκτες. Ο Μπερνάρ, εξαιρετική προετοιμασία, εξαιρετικό στο πρώτο παιχνίδι, σήμερα κάπου χάθηκε. Έχει παίκτες όπως το Κλέν Χέλτερ, όπως ο Ιωαννίδης στον πάγκο, όπως ο Βαγιανίδης, παιδιά τα οποία θα έρθουν από πίσω να κάνουν τη διαφορά. Τέλος καλό λοιπόν, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό. Σήμερα εδώ στο Απόστολος Νικολαίδης. Μείνετε συντονισμένοι στο paopaddu.gr. Ακολουθήστε μας στα social, Instagram, Twitter, Facebook, YouTube και κατεβάστε το application και σε iPhone και σε Android για να έχετε όλο τον πλανήτη Παναθηναϊκό στα χέρια σας. Μείνετε συντονισμένοι στο paopaddu.gr. Έχονται πολλές δηλώσεις, αποκλειστικές συνεντεύξεις και τρίτο ημίχρονο.